ιστορία είναι οδηγός. Όποιος κόψει τις ρίζες του με την ιστορία είναι σαν να μην υπάρχει. Μια σύντομη φράση, μα τόσο ουσιαστική και περιεκτική σε νοήματα και αξίες για τον άνθρωπο που εντοπίζουμε απόψε, το Γιάννη Χαμιζίδη. Σεμνός και ταπεινός ξεδιπλώνει στην κάμερα της εκπομπής πτυχές της δικής του ερευνητικής διαδρομής που περιλαμβάνει ατελείωτες ώρες μελέτης. Με μοναδικό του εφόδιο τη γνώση που σύμφωνα με τον Πλάτωνα την έχουμε καταγράψει όλοι, όμως κανένας δεν μπορεί μόνος του να την έχει όλη, ο Γιάννης Χαμιζίδης κατακτά το κομμάτι εκείνο που ψάχνει. Τον συναντήσαμε στο πατρικό του στην Κοιλάδα Κοζάνης, εκεί που τον καλεί η καρδιά και η μνήμη, εκεί που αναβιώνει το παιδικό όνειρο, εκεί που αισθάνεται ελεύθερος και δημιουργικός. Δεύτερος σταθμός μας, η Κοβεντάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Παράδεισος γνώσης για τον ίδιο και αστήρευτη πηγή δεδομένων που συνθέτουν το πάζλ της έρευνάς του. Επιλέγω να ξεκινήσω λίγο παράδοξα τη γνωριμία μας με τον Γιάννη Χαμιζίδη, καταγράφοντας την καθιερωμένη του βόλτα στο ξοκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα. Εκεί που η φύση σε δικαιώνει και ατενίζεις με άλλο μάτι τη γενέτειρα γη, με φόντο τα φουγάρα της ΔΕΗ που σου υπενθυμίζουν κάθε φορά την επιβλητική τους παρουσία. Εικόνες ωστόσο που δένουν τόσο αρμονικά μεταξύ τους και σου γαλινεύουν την ψυχή. Ρωμάνα, ξαρωμάνα και του παρχαρίμα. Έχει βέγγι φοβερίζια δε, απέσα βρε το ρουμάν. Τι βέγγι φοβερίζια δε, απέσα βρε το ρουμάν. Και τ' άρνο πόμα πάν σον παρχάρ και ρούξεν και κοιμεθέν. Τ' άρνο πόμα πάν σον παρχάρ και ρούξεν και κοιμεθέν. Έρθεν η δίσα εξοκέψεν και μάναχον και γρεθέν. Έρθεν η δίσα εξοκέψεν και μάναχον και γρεθέν.
Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστώ. Ελάτε, περάστε. Σας βρίσκω. Ευχαριστώ. Ήταν μια έκπληξη για σας. Με το τραπέζι στρωμένο, λοιπόν. Ναι. Το επιτάσσει η ποντιακή φιλοξενία. Ακριβώς αυτό. Επιβάλλεται κατά το έθιμο ένα τσίπουρο. Νομίζω ότι είναι και την εποχή. Να κάνουμε, λοιπόν, στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ό,τι επιθυμείτε, πάντα επιτυχίες. Ευχαριστούμε πολύ. Και θα έλεγα οτιδήποτε καλύτερο. Να είστε καλά, να είστε γερός εσείς. Ευχαριστώ. Και να συνεχίσετε με το ίδιο πάθος και τον ίδιο ζήλο να ανακαλύπτετε άγνωστες πτυχές. Αυτό, πολλές φορές. Ναι, αυτό για μένα έγινε ίσως τον τελευταίο καιρό ένα παιχνίδι ζωής. Δηλαδή παίζω με τις λέξεις και έχω καταφέρει να διεισδύσω στο μύθο με έναν δικό μου πλέον μοναδικό τρόπο και έτσι να μπορέσω να εξηγήσω πράγματα που μέχρι τώρα ίσως ήταν ανεξήγητα, αλλά και ίσως η προσέγγιση τους ήταν από άλλη οπτική γωνία. Τώρα για πρώτη φορά ίσως θα ακουστούν πράγματα τα οποία η προσέγγιση τους θα είναι από μια τελείως διαφορετική οπτική γωνία σε σχέση με το πώς αντιλαμβάνεται κάποιος κάποια πράγματα. Εγώ, κύριε Χαμιζίδη, χαίρομαι πάρα πολύ που σας ανακάλυψα. Είναι μεγάλη τιμή για μένα, νομίζω, και που θα αποτελέσετε θέμα της εκπομπής μας, των εντοπισμών. Θα εντοπίσουμε, λοιπόν, αυτά τα οποία έχετε βρει, έχετε βγάλει στην επιφάνεια, που μπορεί να τα γνωρίζει ο κύκλος σας, η οικογένειά σας ή οι στενοί σας φίλοι, αλλά θα γίνουν ευρύως γνωστά στους τηλεθεατές του West, και πιστέψτε με, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά τα οποία θα ακούσετε έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω θα σας εκπλήξουμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Στην υγειά μας. Στην υγειά σας, καλώς ορίσατε. Σας γνωρίσω το βασίλειό μου, το μικρό. Το βασίλειό σας που περιλαμβάνει περιστέρια, κοτούλες. Μ' αρέσουν πολύ τα περιστέρια ειδικά και οι κότες, και γι' αυτό φροντίζω να έχω για μένα κάποια και για τους φίλους. Πέρα από έτσι στιγμές χαλάρωσης που περνάτε εδώ, είναι και ένα μέρος όπου εμπνέεστε. Εδώ πραγματικά, ναι, είναι ένα ησυχαστήριο, θα έλεγα, που μου δίνει το... Ίσως είναι ο χώρος με στον οποίο μπορώ καλύτερα και γράφω αυτά που σκέφτομαι. Μάλιστα.
κείμενο της γραμμικής Β, το οποίο είναι, θα έλεγα, ένα πολύ απλό κείμενο στον ποντιακό λόγο, που και αυτός που ξέρει λίγα ποντιακά θα μπορέσει αμέσως να το κατανοήσει. Είναι ένα κείμενο από την εποχή που οι Αιγύπτιοι ονόμαζαν τους Έλληνες Κεφτίου ή Κεφθορήμ, και θα έλεγα είναι ένα ξόρκι της εποχής εκείνης, με το οποίο γιατρεύαν την ασθένεια Τανέτ Αμού, έτσι την έλεγαν τότε. Ήταν ένα είδος εγκεφαλοπάθειας και έκαναν επίκληση στον Θεό λέγοντάς του να τους δώσει μια κεφαλή, γερή κεφαλή ταύρου, που να έχουν δηλαδή κεφάλι δυνατό ως το ταύρου. Αυτό ίσως είναι και η αρχή, έγινε η αιτία να ασχοληθώ με τη γραμμική Β, γιατί μου έδωσε την απόλυτη πεποίθηση ότι η γραμμική Β είναι, όπως αυτό μπόρεσα να διαβάσω εγώ, καθαρά ένας ποντιακός λόγος, παλιός θα έλεγα. Πατρικό Γιάννη Χαμιζίδη, εδώ στο σπίτι όπου μεγάλωσε, έφυγε το 67 να πάει στο γυμνάσιο και να συνεχίσει μετά τις σπουδές του, ένα μέρος εδώ στην τοπική κοινότητα Κοιλάδας που δείχνει να το απολαμβάνει ο Γιάννης ο Χαμιζίδης, ένα ησυχαστήριο, μας το έχει περιγράψει, ένας μικρός παράδεισος θα έλεγα εγώ, συντροφιά με τις κοτούλες, τα περιστέρια. Εδώ βρίσκει την ηρεμία, εδώ βρίσκει τον τρόπο να σκέφτεται, να διαβάζει, να κρατάει μάλλον πολλές πληροφορίες και πολλά στοιχεία, να τα επεξεργάζεται και να τα αποτυπώνει πολλές φορές στο χαρτί. Γιάννη Χαμιζίδη, θέλω να μιλήσεις λίγο για τα παιδικά σου χρόνια. Σε αυτόν τον χώρο γεννήθηκα, σε αυτόν τον χώρο πέρασα τα παιδικά μου χρόνια, φτωχικά μεν, αλλά στο σπίτι αυτό περίσσευε πάντοτε η αγάπη. Αυτό είναι που μου έχει δώσει το δικαίωμα να πατώ γερά στα πόδια μου, να μπορώ να παίρνω αποφάσεις. Εδώ μέχρι να πάω στο γυμνάσιο έζησα την αλάνα, κάτι το οποίο λείπει σήμερα στα σημερινά παιδιά, και εδώ ήμουν υποχρεωμένος να συμμετέχω, γιατί η οικογένειά μου ήταν αγροτοκτηνοτροφική και στις δραστηριότητες της οικογένειας. Η πορεία της ζωής σας, κύριε Χαμιζίδη, έδειξε ότι σας αρέσει πολύ το διάβασμα. Κάνατε πράγματα, σπουδάσατε. Σπούδασα τοπογραφία, αλλά είχα μία περίεργη σχέση με την ιστορία από μικρός. Μελέτησα γενικά από την εποχή του μύθου μέχρι το σήμερα όλη την ιστορία, αλλά αυτό που με συνεπήρε και εξεζητημένα πλέον μελέτησα επί χρόνια είναι η ιστορία και ο λόγος της Μικρασίας. Γιατί δεν γίνατε ιστορικός? Η αλήθεια είναι ότι ήμουνα από μικρός άνθρωπος των αριθμών. Μου άρεσαν πάρα πολύ οι αριθμοί και αυτό ακολούθησα. Το άλλο βγήκε στην πορεία από μόνο του. Είναι, θα το έλεγα, μία δεύτερη αγάπη σε σχέση μετά τους αριθμούς. Και εδώ θα πω κάτι θυμούμενος τον καθηγητή μου, τον Γιάννη του Χατζημουρατή, το μαθηματικό. Είχα μία πολύ μεγάλη ευκολία και έφεση στα ολοκληρώματα κάπου εκεί στην έκτη γυμνασίου, τότε τρίτη λυκείου σήμερα, που για μένα τα ολοκληρώματα ήταν παιχνιδάκι και μου έλεγε: Ιωάννη, αυτά άραγε ποτέ στη ζωή σου θα τα χρησιμοποιήσεις? Και κάποια στιγμή ύστερα από χρόνια κάναμε αυτή την κουβέντα και μου λέει: εκείνα τα ολοκληρώματα τα χρησιμοποίησες ποτέ? Και του λέω: κύριε καθηγητά, πού να ξέρετε ότι αυτή την εποχή ρίνω ως 50 ολοκληρώματα την ημέρα. Η ενασχόλησή μου με την ιστορία για μένα είναι περισσότερο χαλάρωση, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω, με ιντριγκάρει θα έλεγα, με κεντρίζει κάποια σημεία του ψυχισμού μου και ήθελα να ξέρω πώς ενέργησαν και στα σύν και στα πλήν οι πρόγονοί μας από την εποχή του μύθου μέχρι σήμερα, γιατί
Αν ξέραμε την ιστορία μας θα αποφεύγαμε πολλά λάθη, γιατί επειδή ακριβώς την έχουμε παραμελήσει ξαναπέφτουμε στα ίδια λάθη. Κάτι σημαντικό όμως, κύριε Χαμιζίδη, γιατί πολλές φορές ακόμη και μεγάλοι ιστορικοί διείστανται οι απόψεις τους. Γιατί πιστεύετε εσείς ότι ακολουθείτε το σωστό δρόμο? Η προσέγγιση της ιστορίας είναι μια προσωπική υπόθεση. Η ιστορία έχει πολλούς καθρέφτες. Ανάλογα με τον καθρέφτη, ποιον καθρέφτη ο καθένας θα επιλέξει να κοιτάξει. Εάν θέλει να είναι κάποιος αντικειμενικός, πρέπει να μελετήσει όλες τις απόψεις για να βγάλει κάτι συγκεκριμένο για ένα συμβάν. Ας πάρουμε παράδειγμα την άλωση της πόλης. Αλλιώς την έγραψαν οι ενωτικοί, αλλιώς την έγραψαν οι ανθενωτικοί. Είναι δηλαδή μία διαδικασία. Ίσως πάντοτε η θέση μας απέναντι στην ιστορία να αγγίζει και τα πολιτικά μας, πιστεύω. Η ιστορία λοιπόν έχει βάθος και έχει και πάρα πολλές πτυχές. Θεωρείτε ότι η σύγχρονη γενιά, η νέα γενιά το ψάχνει ή μένει πολύ στο επιφανειακό και χάνει ίσως την ουσία της ιστορίας? Εγώ θα έλεγα το εξής, βέβαια προσωπική άποψη εκφράζω, ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει σαλαμοποιηθεί σήμερα η ιστορία, ειδικά στα εγχειρίδια, είναι μέχρι παραπλανητική, θα έλεγα, για τον λόγο ότι δεν δίνεται έμφαση σε συγκεκριμένα σημεία και στρογγυλοποιούνται πολλές φάσεις της ιστορίας χάρη κάποιων συμβάσεων, για να μην στεναχωρήσουμε κάποιους, και θα έλεγα πολλές φορές και χάρη προπαγάνδας, η οποία στην εποχή μας βρίσκεται στο απόγειό της. Είστε ένας μελετητής, ένας ερευνητής. Εσείς πώς θα χαρακτηρίζετε τον εαυτό σας? Εγώ θα έλεγα ένας εραστής της ιστορίας, ο οποίος τρέφεται από την ιστορία, και αυτό το οποίο μου κάνει να συνεχίζω αυτή την έρευνα είναι, κάποια στιγμή θέλω να αφήσω το στίγμα μου σε σχέση με ό,τι έχουν γράψει ειδικά για το χώρο της Μικρασίας κάποιοι, θεωρώντας ότι κάποια είναι παραποίηση, κάποια είναι αληθινά ιστορικά σημεία, γιατί και εκεί υπάρχει ακριβώς η ίδια θέση αυτών που γράφουν απέναντι στα γεγονότα. Εδώ είναι μία φωτογραφία του 1905, στην οποία αναπεικονίζεται ο παππούς μου ο Γιάννης, του οποίου φέρω και το όνομα. Είναι φωτογραφία τραβηγμένη στην τραπεζούντα και δείχνει βέβαια ο τρόπος με τον οποίο είχε κρεμασμένο το χρυσό του ρολόι, την καδένα του κτλ. Την ευμάρεια που είχε ο ελληνισμός της περιοχής της Τραπεζούντας. Αυτό είναι από τα λίγα που μου έμειναν για να θυμάμαι τους ανθρώπους που ήρθαν από εκεί. Ο παππούς μου βίωσε την καταστροφή, ήρθε εδώ 25 ετών, οπότε είναι ένας μάρτυρας και μου κατέθεσε τόσα πολλά τα οποία έχω καταγράψει, μπορώ να πω ότι τα έχω κάνει και έμετρα, τα έχω κάνει ποντιακή ποίηση και τα καταθέτω ως, θα έλεγα, λιβάνι στη μνήμη αυτών που βίωσαν την προσφυγιά. Και μάλιστα θα καταθέσω και μία σκέψη, την οποία κατά καιρούς έλεγε χίλιες φορές να πέθαινα, να μην βιώσω αυτό που βίωσα, γιατί αυτό που βίωσα, μάλλον αυτοί που πέθαναν, είναι ευτυχισμένοι, έμειναν στον τόπο τους.
Εγώ δεν έχω ούτε τον τόπο μου. Συγκλονιστικό αυτό που μου περιγράφετε και σε άλλο χρόνο σε συζήτηση που έχουμε κάνει μου έχετε αναφέρει και κάποιες μαρτυρίες. Μαρτυρίες έχω καταγεγραμμένες από ανθρώπους οι οποίοι πέρασαν όλη αυτή τη διαδικασία του ξέζωμου και μάλιστα έχω καταγράψει ανατριχιαστικά θα έλεγα τη στιγμή που τους κοινοποιήθηκε ότι τώρα τα μαζεύεις και φεύγεις. Αυτή ήταν μια στιγμή ζωής, εν ζωή θανάτου. Δηλαδή, ενώ ξεκινάς το πρωί να πας στη δουλειά σου, έρχεται ο Τούρκος αξιωματικός και σου λέει «Ως εδώ, από εδώ και πέρα τελείωσε, δεν σου εξασφαλίζω τίποτε». Τα μαζεύεις και φεύγεις και μάλιστα κάποιοι δεν πρόλαβαν να πάνε ούτε στο πλοίο. Τελείωσαν καθοδόν. Είναι ο πατέρας μου την εποχή που υπηρετούσε στο αλβανικό μέτωπο. Είναι ήρωας της Αλβανίας. Είναι από αυτούς που έριξαν τους Ιταλούς στην Ανδριατική. Αλλά δυστυχώς στη Βόρεια Ήπειρο κάποιοι την δώσαν πάλι πίσω. Και είχε ένα μεγάλο παράπονο. Έλεγε «Με αυτά τα χέρια κρέμασα 4 ημέρες ελευθερίας. Με ποιο δικαίωμα τις κατέβασαν και τις δώσαν πίσω». Αυτή ήταν μία απορία που δεν το απαντήθηκε, ένα ερώτημα που δεν το απαντήθηκε ποτέ. Σε περίοπτη θέση εδώ στο σπίτι για ναι. Να σου θυμίζει και τα παιδικά ένα, χρόνια. Ακριβώς, ακριβώς. Και το τι πέρασε. Έτσι ακριβώς. Είναι ένα θύμα του συνωστισμού της κυρίας Ρεπούση, γιατί στη ηλικία 3,5 ετών, γεννήθηκε το 1917, στη ηλικία 3,5 ετών το βρήκε η καταστροφή. Και το πώς ήρθε από τον Πόντο στην Ελλάδα είναι από μόνο το ένα θαύμα. Ένα παιδί ανήλικο, γιατί στην ουσία τον φέραν ξένοι. Μου δίνεις την ευκαιρία έτσι να κάνουμε μια αναφορά λίγο σε ανθρώπους που αρνούνται πεισματικά να αναγνωρίσουν τη γενοκτονία. Έχει προκύψει και ένα θέμα τώρα, το κύριο Φίλη. Σίγουρα, αλλά τα γεγονότα τους διαψεύδουν. Αν θέλουν κάποιοι σήμερα να μην δεχθούν αυτό το οποίο έγινε ως ιστορικό γεγονός, υπάρχουν όμως πρόσωπα που είναι μάρτυρες αυτής της ιστορίας. Οπότε αυτό είναι αδιάψευστο και αδιαπραγμάτευτο. Δεν μπορεί κανένας να διαπραγματευτεί σε οποιοδήποτε κείμενό του την ιστορία και τον τρόπο με τον οποίο ξεκληρίστηκε η οικογένειά μου και ένα ορφανό παιδί 3,5 ετών έζησε μία οδύσσια και επιβίωσε μέσα σε αυτήν την οδύσσια. Αυτό είναι μία αληθινή, μία πραγματικότητα την οποία βιώνω εγώ. Βίωσα ως παιδί, ως ο μοναδικός γιος, έχω 3 αδερφές, μέσα από τις ιστορίες του πατέρα μου, το πώς ήρθε από τον Πόντο, πέρασε στη Ρωσία και από τη Ρωσία ήρθε στην Ελλάδα. Μπορεί να αποτελέσει και ένα μήνυμα, κύριε Γιάννη, στη σύγχρονη εποχή που ζούμε, με όλες αυτές τις κακουχίες που υφίσταται ο Έλληνας πολίτης. Μπορεί να παραλληλιστεί κατά κάποιο τρόπο. Εγώ θα έλεγα ότι οι εποχές είναι πάντοτε οι ίδιες, απλά αλλάζουν οι διαδικασίες και ο τρόπος και ο τόπος στον οποίο γίνονται τα γεγονότα. Τότε ήταν η καταστροφή, άνθρωποι οι οποίοι είχαν και πλούτο και ευμάρια αναγκάστηκαν να φύγουν μόνο με τα ρούχα τους και σήμερα ενώ είχαμε μια, ας το πούμε, καλή κοινωνική ζωή, ήρθε η κρίση, μας τα έφερε πάνω κάτω και βιώνουμε έναν άλλο διαφορετικό πόλεμο, τώρα είναι οικονομικός, τότε ήταν αιματοβαμμένος. Αλλά θα έλεγα ότι αυτό πρέπει να μας χαλκεύει, να μην μας βάζει σκέψεις παράδοσης σε αυτά που θέλουν, αλλά μπορούμε να αντισταθούμε μέσα από το παλιό. Αν αναλογιστούμε το πώς λειτουργήσαν και ξαναανέκαμψαν αυτοί και δημιούργησαν, το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και σήμερα πολύ δε περισσότερο, γιατί τότε οι άνθρωποι ήταν αγράμματοι. Σήμερα οι περισσότεροι είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου. Άρα μπορούν πολύ καλύτερα, έχουν
Όλα... Έχουν άλλα εχέγγυα για να διαχειριστούν, νομίζω. Έτσι ακριβώς. Τα εχέγγυά τους είναι τέτοια που μπορούν σε χρόνο, σε πολύ μικρό χρόνο, να ανατρέψουν όλη αυτή την ανέχεια, αρκεί να το θελήσουν. Αυτό νομίζω ότι οι ίδιες οι διαδικασίες θα το αναγκάσουν να γίνει, για τον λόγο ότι δεν μπορεί να περιμένουμε ένα μαγικό ξυλάκι να έρθει και να μας λύσει τα προβλήματα. Τα προβλήματα θα τα λύσουμε μόνοι μας. Είναι ο οδηγός. Όποιος κόψει τη ζύζη του με την ιστορία, είναι σαν να μην υπάρχει. Εδώ είναι ένας παράδεισος γνώσης, οπότε από αυτήν την γνώση που ο καθένας μπορεί να πάρει για τον εαυτό του, μπορεί να δώσει και στους άλλους, γιατί η γνώση είναι ατέλειωτη. Και ο μεγάλος Πλάτωνας είπε ότι τη γνώση την έχουμε καταγράψει όλοι. Κανένας δεν μπορεί μόνος του να έχει όλη τη γνώση. Θα μπορέσει να μάθει και να κατακτήσει το κομμάτι αυτής της γνώσης που αυτός επιζητεί και ψάχνει. Επιλέξαμε, κυρίες και κύριοι, το χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, της Κοβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον καλεσμένο μας, τον άνθρωπο που εντοπίζουμε σε αυτή την εκπομπή, τον Γιάννη το Χαμιζίδη, μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, όπως ακούσατε και στην αρχή της εκπομπής. Επέλεξα αυτό το χώρο όχι τυχαία, γιατί η Κοβενταρίος Βιβλιοθήκη Κοζάνης είναι πάρα πολύ οικία. Στον Γιάννη το Χαμιζίδη εδώ έχει περάσει πάρα πολλές ώρες μελέτης, έρευνας, προκειμένου να καταλήξει και στα συμπεράσματα που θα σας παρουσιάσουμε και θα ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά όλη αυτή τη σκέψη, διότι γι' αυτό το λόγο γίνεται και η συγκεκριμένη εκπομπή. Εντοπίσαμε στην αρχή κάποια στοιχεία από τη ζωή του καλεσμένου μας και τώρα θα μπούμε στο ζουμί που λέμε, στο κυρίως θέμα, όπου θα ακούσετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, πιστέψτε με. Θέλω ένα σχόλιο και από σας, κύριε Χαμιζίδη, για αυτόν εδώ τον χώρο που είναι πηγή ιστορικών δεδομένων, πηγή πληροφοριών, πηγή πλούτου. Εγώ θα έλεγα είναι ένα κεφάλαιο για την πόλη μας και για την περιοχή. Υπάρχουν συγγράμματα πολύ παλιά, συγγράμματα μοναδικά θα έλεγα, και βέβαια εδώ εγώ στην διαρκή έρευνα την οποία έχω κάνει σε αυτά που μελετώ, βρήκα πάρα πολλά βιβλία από τα οποία έχω αντλήσει αποδεικτικά στοιχεία, έχω αντλήσει αυτά τα οποία ήθελα για να φτάσω σε ένα αποτέλεσμα σε αυτό το οποίο εγώ ερευνώ.
Έρευνα και μελέτη, κύριε Χαμιζίδη, για να καταλήξετε στα βασικά σας συμπεράσματα που αφορούν την ποντιακή διάλεκτο για πόσα χρόνια. Έχει περάσει, ο χρόνος είναι λίγο μπερδεμένος, έγινε πάνω από μια δεκαετία, γιατί ξεκίνησα τη συγγραφή ενός ποντιακού λεξικού, η οποία είναι μαραθώνια βέβαια. Έχω φτάσει ήδη τις 12.000 λέξεις και ο στόχος μου είναι να φτάσω στις 20. Αυτό βασικά με οδηγούσε εδώ για να αποθησαυρίσω λέξεις οι οποίες έχουν χαθεί και να υπάρχουν τουλάχιστον σε ένα βιβλίο ως υλικό κάποιου που αργότερα θέλει να μελετήσει την ποντιακή διάλεκτο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μπορείτε να μου φέρετε. Λέτε λέξεις που έχουν χαθεί. Ναι, λέω λέξεις που έχουν, παράδειγμα, μπορούμε σήμερα να αναφέρουμε μία λέξη, την λέξη χουσίρ. Όποιος θα την ακούσει σαν πρώτο άκουσμα θα πει αυτή είναι τουρκική. Και η ελληνική γραμματεία απέδωσε ότι δεν είναι τουρκική και είναι απολύτως ελληνική. Και ερμηνεύεται απλά εις τον χουν σύρο ή ως χουν σύρο, δηλαδή σε σέρνο στο χώμα. Δηλαδή σε αποξυλοδαρμό σε λιώνω και σε κάνω να απλώνεσαι στη γη. Ένα απλό παράδειγμα, γιατί αυτό που θέλω, που ήταν σκοπός μου να περισσώσω, ήταν αυτές τις λέξεις που κατά καιρούς πολλά συγγράμματα και πολλοί ερευνητές λένε ότι είναι τουρκικές, εγώ εκτιμώ και μέσα από αυτό το λεξικό δια της ελληνικής γραμματείας αποδεικνύω ότι δεν είναι τουρκικές αλλά είναι ελληνικές. Κύριε Γαμιζίδη, όσον αφορά το λεξικό, το ποντιακό λεξικό, τολμάτε νομίζω και είναι πρόκληση και για εσάς. Αλλά θέλω να μου πείτε, αν επειδή είπατε ότι θέλετε να ξεκινήσετε με 3.500 λήμματα και έχετε φτάσει στα 12 και που έχει περάσει πλέον και το αξιοπρεπές που θεωρούσατε εσείς στα 3.000, δεν φοβάστε μήπως σας αμφισβητήσουν? Είναι κάτι πρωτόγνωρο και για εσάς. Σίγουρα θα υπάρξουν κάποιοι οι οποίοι θα πούν και θα έχουν και αυτή την άποψη. Εγώ καταθέτω τη δική μου άποψη μέσα από την ελληνική γραμματεία και αυτά τα οποία θα καταθέσω ως θέσεις επί των διαφόρων λιμάτων είναι, τα έχω αντλήσει όλα από προηγούμενα λεξικά και βέβαια έκανα ένα τόλμημα να ερμηνεύσω τις λέξεις που προφορικά έχουν φτάσει μέχρι εμένα να μην χαθούν κατά γράμμα και κατά φθόγκο πάλι μέσα από την ελληνική γραμματεία. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι τα φωνήεντα δίνουν την ιδιότητα και τα σύμφωνα δίνουν την ουσία. Δι' αυτού του τρόπου λοιπόν προσέγγισα τις λέξεις οι οποίες θα μπορούσαμε να πούμε είναι αμαρτύρητες. Εγώ δεν τις ονομάζω αμαρτύρητες, τις ονομάζω παλαιά λήματα, δηλαδή λήματα που χάθηκαν στον χρόνο και υπάρχουν στον ποντιακό λόγο μόνο προφορικά πλέον και πολύ σπάνια γραπτά. Μάλιστα. Θέλω τώρα να ξεκινήσουμε έτσι να εντοπίζουμε σιγά σιγά τα κείμενα γραμμικής β', το δίσκο της Φεστού και όλα τα υπόλοιπα. Θέλω να ξεκινήσουμε με το εξής. Τι σχέση έχει η ποντιακή διάλεκτος όπως τη μιλάμε σήμερα σε σχέση με αυτό που οι κεφτίους στις επικλήσεις τους επικαλούνταν προς το θείο? Ψάχνοντας μέσα στο διαδίκτυο για να αντλήσω στοιχεία για αυτό που μελετώ, βρέθηκα μπροστά σε ένα κείμενο. Βέβαια εκεί για πρώτη φορά και εγώ είδα ότι στην εποχή του μύθου ίσως, ή αν θέλουμε να το προσδιορίσουμε στο μισό της τρίτης πρόξης του χιλιετίας, οι Αιγύπτιοι μας αποκαλούσαν κεφτίου ή κεφθορήμ. Αυτό μία δική μου ερμηνεία είναι οι απαστράπτοντες στο σώμα. Ίσως ήμασταν οι λευκότεροι από όλους την εποχή εκείνη και γι' αυτό μας ονόμαζαν και απαστράπτοντες. Οι άνθρωποι της εποχής εκείνης είχαν κάποιες ασθένειες, ίσως μία από αυτές ήταν η εγκεφαλοπάθεια, και έκαναν επικλήσεις στους θεούς τους τότε, και διαβάζοντας λοιπόν αυτές τις επικλήσεις έπαθα ένα σοκ, πραγματικό σοκ, γιατί έχουμε ένα κείμενο του 2.500 π.Χ. περίπου
και το κείμενο διαβάζοντας το αυτό δεν είχα ούτε μα ούτε μία λέξη άγνωστη, αλλά και το, στην πλειονότητά του το κείμενο ήταν ένα κείμενο όπως ακριβώς μιλάμε σήμερα, την ποντιακή διάλεκτο. Και θα ήθελα να το διαβάσω, γιατί είναι πολύ απλό, δεν ξέρω βέβαια πόσο κουράζει τους τηλεθεατές, για να κατανοήσουν και οι τηλεθεατές αυτό το οποίο λέω. Τι λέει αυτό το κείμενο, κύριε Γιάννη? Σα αν τα κάπα πιβαγιά αι αμάι ουν αι ουν ταράκου κάρα. Και τώρα θα το διαβάσω στην ποντιακή όπως την μιλάμε σήμερα. Σα αν τα κάπα πιβαγιά αι αμάν ούτως αι ουν ταράκου κάρα. Εδώ βέβαια υπάρχουν και κάποιες λέξεις της ελληνικής γραμματείας, τις οποίες τις έχω αφήσει, γιατί τα κείμενα αυτά είναι ένα κράμα της ποντιακής διαλέκτου και της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Και το πιστέψαμε ότι το νόημα από αυτή την επίκληση είναι τόσο απλό, δεν υπάρχει καμία άγνωστη λέξη και δεν υπάρχει κάτι το οποίο να με προβληματίσει. Πώς μεταφράζεται αυτό? Αυτό λοιπόν τώρα που θα σου διαβάσω είναι η ερμηνεία του στην ελληνική. Δικά σου τα άνω, τα ουράνια, τα κάτω, τα επίγεια δηλαδή, και επίσης και αυτά δικά σου. Εμβολίασέ μου χωρίς φάρμακο, επικαλείται στο Θεό, κατά τον δικό σου τρόπο, για πάντα λοιπόν, τάβρου κεφαλή. Ίσως γι' αυτό οι Μινωίτες είχαν και ως έμβλημα ισχυρό την κεφαλή του τάβρου. Ήταν κάτι δηλαδή το οποίο θεωρούσαν ως το ισχυρότερο ζώο και στην επίκλησή τους ήθελαν από το Θεό τους να τους δώσει κεφαλή τάβρου, δηλαδή να τους γιατρέψει από την ασθένεια αυτή, η οποία ασθένεια ονομαζόταν Τανέτ Αμού. Το δεύτερο κείμενο, το οποίο και αυτό είναι μία επίκληση στον Θεό τους, αφορά και αυτό μία και άλλη ασθένεια, την ασθένεια Σεμέν, και έπρεπε να το ξόρ και αυτό να το πούν 4 φορές για να γίνουν καλά. Εδώ θα προχωρήσουμε και σε αυτή την ανάγνωση για να δούμε ότι πόσο εγγίζει ο λόγος της εποχής των Σεμέν με αυτό που σήμερα θα ξαναπώ ίσως να κουράζει, μιλάμε εμείς ως ποντιακή διάλεκτο. Σάτι Σαβαγιά, δάι ου χαμάι, ου κα τουρατία ωμέγα σα μη ουί. Αυτό είναι έτσι όπως εγώ ανέγνωσα το συνεχές από τα φθογκογράμματα κείμενο, και έχοντας τη γνώση των λέξεων προχωρώ από μόνος μου, ξεχωρίζω και διαβάζω το κείμενο και το παρουσιάζω στη μορφή, στη μορφή με την οποία βγαίνει πλέον νόημα. Και αυτό πάλι το διαβάζω στην ποντιακή. Σα τη Σαβαώθ δάι αούτο, είναι αυτό το οποίο μας προσδιορίζει και σήμερα κάποιοι περιπέζοντας μας λένε αούτος. Ναι. Χαμάν αούτο κατουρατία ωμέγα σα μη ούιας. Αυτό είναι η ποντιακή ανάγνωση του ιδίου κειμένου και ερμηνεύεται. Υπέταξε Θεέ μου και κάψε αυτό αμέσως, αυτό κάτω στη γη εγκατέστησε το, ρίξτο δηλαδή την ασθένειά μου, ρίξ την κάτω στη γη να χαθεί. Ω Μέγα Θεέ, στα δικά σου μίσέ μου σημεία επαφής. Δηλαδή φέρε μου κοντά σε σένα και απάλαξέ μου από την ασθένεια αυτή. Είναι κάτι περίπου όπως και σήμερα επικαλούμαστε σε αυτό που πιστεύουμε σήμερα. Η επίκληση πάντοτε γινόταν για τον ίδιο σκοπό. Ύστερα από αυτό και μαζί με άλλες γνώσεις από άλλα κείμενα που έχω μελετήσει, έχω πλέον στερεά την πεποίθηση ότι η γραμμική Α και Β έχει μία θυγατέρα σήμερα που λέγεται ποντιακή διάλεκτος, είναι η πιο πιστή θυγατέρα εκείνου του λόγου, η οποία με πολύ λίγη, ας το πούμε, διαφοροποίηση έφτασε 4,5 χρόνια μετά. 4,500 χρόνια μετά. Mm-hmm. Πέρα από αυτό όμως,
Υπάρχει κάτι άλλο που σας όθησε στη μελέτη αυτών των κειμένων? Ναι. Έχω έναν φίλο, Κούρδο, γιατρό ο οποίος ασκεί ιατρική στην περιοχή μας, με τον οποίο μία μέρα καθίσαμε και μιλήσαμε, γιατί και αυτός ο άνθρωπος κάνει μία έρευνα προσπαθώντας να δείξει ότι οι Κούρδοι είναι ένας χαμένος ελληνικός κλόνος των χρόνων. Και μέσα από την κουβέντα που είχαμε, προχώρησα στην έρευνά μου, βρήκα το βιβλίο του Ιάκωβου Θωμόπουλου «Τα πελαζικά», το οποίο πλέον για μένα είναι η μεγάλη απόδειξη ότι ο ελληνικός λόγος της εποχής εκείνης, ο μινωικός αν θέλουμε να τον πούμε λόγος, μέχρι σήμερα μένει αναλύωτος, σε μέρη του λόγου αυτού μένουν αναλύωτα στην πουντιακή διάλεκτο. Βέβαια ο Ιάκωβος Θωμόπουλος έκανε ένα εγχείρημα να ερμηνεύσει πολλά κείμενα δια της αρβανίτικης, τα αλβανικά που λέμε, mm-hmm. Και μέσα από αυτό το βιβλίο αποδεικνύεται ότι και τα αρβανίτικα θα έλεγα είναι πρώτα ξαδέρφια της ποντιακής, ως και τμήμα της γλώσσας της εποχής εκείνης. Πολλές λέξεις έχουν την ίδια ρίζα και διαφέρουν στις καταλήξεις, και αυτό είναι και η βασική αιτία που σήμερα οι Αλβανοί έρχονται στην Ελλάδα και μέσα σε 3 ή 5 μήνες μαθαίνουν ελληνικά, γιατί χωρίς να το ξέρουν μιλάνε ελληνικά και αλλάζουν μόνο τις καταλήξεις. Κύριε Γιάννη, πριν προχωρήσουμε έτσι στην ανάγνωση του δίσκου της Φεστού, θέλω να δώσουμε κάποια στοιχεία, γιατί μην νομίζετε, εσείς μπορεί να τα μελετάτε, αν όχι σε καθημερινή βάση, να τα έχετε φρέσκα στο μυαλό σας και να είστε έτσι από τους ανθρώπους που τους αρέσει να ψάχνουν και να ανακαλύπτουν γνωστές ή άγνωστες πτυχές. Αλλά υπάρχει και κόσμος που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με όλα αυτά. Να μιλήσουμε λίγο για τη Φεστό, να μου δώσετε κάποια γενικότερα χαρακτηριστικά. Ναι. Η Φεστός είναι μία πόλη στο δυτικό άκρο του Κάμου της Μεσαράς, προς το Λιβικό Πέλαγος. Δεν είναι τελείως παράλια, αλλά εγώ θα έλεγα ίσως τα Μάταλα, τα σημερινά Μάταλα, είναι το επίνιό της. Η πόλη αυτή στην περιοχή της Φεστού το 1900 έγιναν οι πρώτες ανασκαφές από την Ιταλική αρχαιολογική σκαπάνη υπό τον Ντόρο Λεβί και βρέθηκαν στοιχεία νεολιθικού οικισμού. Βέβαια η πόλη μετά οργανώνεται στη μινωική εποχή και κάπου γύρω στο 1400 καταστρέφεται. Ξαναδημιουργείται, ξαναχτίζεται και συμμετέχει στον Τροϊκό πόλεμο, δίνοντας πλοία και στρατιώτες στο πλευρό των Ελλήνων και εναντίον της Τροίας. Λίγο αργότερα η πόλη συμμαχεί με τον Ευμένη της Περγάμου και αυτό είναι αφορμή η γειτονική γόρτινα να της επιτεθεί και να την ισοπεδώσει. Έκτοτε η πόλη δεν είναι τόσο σημαίνουσα, αλλά μπορούμε να πούμε ότι έχει κόψει δικό της νόμισμα, στο οποίο έχει τον Ηρακλή, τον Δία και την Ευρώπη επί Ταύρου. Αυτό σαν μία μικρή εισήγηση για το τι είναι η Φεστός. Εκεί βέβαια στις ανασκαφές που έγιναν στο ανάκτορο βρέθηκαν πολλά στοιχεία που μπορούν να δείξουν την ευμάρεια της εποχής εκείνης, και στο δυτικό άκρο του ανακτόρου βρέθηκε ο περίφημος δίσκος, το οποίο εγώ θα έλεγα είναι ένα αβάκιο, δηλαδή μία σελίδα ας το πούμε, στην οποία έγραφαν με το δικό τους τρόπο οι άνθρωποι της εποχής εκείνης. Έπλαθαν έναν πυλό, πάνω σε αυτόν τον πυλό βάζανε τα εικονίδια τους, τα χωρίζανε με έναν δικό τους τρόπο, όπως αυτό και φαίνεται επάνω στο δίσκο της Φεστού, και έτσι είχαμε τις φθογκομάδες είχαμε λέξεις και ομάδες λέξεων. Αυτός ήταν ο τρόπος γραφής της εποχής εκείνης. Αυτό βέβαια μέσα από την εκπομπή αυτή θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε και να τον διαβάσουμε
και να τον ερμηνεύσουμε, γιατί αυτό νομίζω ότι μπορώ να πω είναι το επίτευγμά μου, ας το πω έτσι. Μου λέτε λοιπόν ότι είναι μία δική σας ερμηνεία και αυτή. Ναι, έτσι ακριβώς. Εγώ προσεγγίζω... Έχουν διαβάσει πολλοί άνθρωποι το δίσκο της Φεστού, έχουν καταφέρει. Έχουν επιχειρήσει προφανώς και άλλοι. Αυτά υπάρχουν ήδη μέσα στο διαδίκτυο, τα έχω διαβάσει και εγώ, αλλά ολοκληρωμένο και απόλυτο νόημα δεν έχει καμία προσέγγιση μέχρι τώρα. Στην προσέγγιση την οποία εγώ θα παρουσιάσω, λέω καθαρά ότι δεν έχω ούτε μία άγνωστη λέξη, δεν κάνω ούτε μία εικασία, με κλειδί την ποντιακή διάλεκτο και την ελληνική γραμματεία, την αρχαία, προχωρώ, προσεγγίζω το κείμενο και βέβαια είναι πολύ απλή και πολύ κατανοητή η ερμηνεία. Πάμε λοιπόν να το διαβάσουμε, κύριε Γιάννη. Ναι. Θα σου διαβάσω αυτό που εγώ ονομάζω, να κάνω μία μικρή εισαγωγή για να γίνει κατανοητό και το κείμενο. Τι είναι το κείμενο? Το κείμενο αυτό, στην μία του όψη, αναφέρει την δράση των ανθρώπων στον αιώριο της Φεστού, δηλαδή στον άφσταθμο, και αυτό το οποίο αναφέρεται είναι η δράση των εργατοτεχνητών και των μηχανικών επάνω στο πλοίο. Δηλαδή αναφέρονται οι δράσεις σε κάποιο στάδιο κατασκευής που ήδη υπάρχει το πλοίο. Στην δεύτερη πλευρά είναι ένας ύμνος, θα έλεγα, σε μία γυναίκα της εποχής εκείνης, η οποία στην πρώτη πλευρά φαίνεται καθαρά ότι είναι η υπεύθυνη μηχανικός, θα έλεγα εγώ, του όλου συνόλου των εργαζομένων. Δηλαδή, αν πούμε ότι έχουμε ένα εργοτάξιο, αυτή ήταν η μηχανικός εργοταξίου. Θέλω να προχωρήσουμε στην ανάγνωση, να δείξουμε όμως και το σχεδιάγραμμα. Γι' αυτό που οι άλλοι μελετητές ονομάζουν δεύτερη όψη, εγώ το ονομάζω πρώτη όψη, γιατί έτσι αποδίδεται καλύτερα το νόημα του δίσκου. Ο δίσκος διαβάζεται από το κέντρο προς τα έξω και τελειώνει στον εξωτερικό κύκλο. Πώς όμως κατάφερα εγώ και μπήκα στην ουσία και ανέγνωσα τον δίσκο. Και μια σημαντική διευκρίνηση, εδώ δεν βλέπω κανένα απολύτως γράμμα. Ναι, βλέπω είναι μόνο αντικείμενα, ναι. Φιγούρες. Ναι, αυτά είναι, αυτός ζώα. Είναι ο τρόπος γραφής της εποχής εκείνης. Αυτά βέβαια ο Βέντρης κατάφερε και τα έδωσε ήχο. Είναι βέβαια στη λατινική γραφή, αλλά αυτό δεν μας απαγορεύει, δεν είναι απαγορευτικό και θα έλεγα ότι βοηθάει κιόλα για να βγάλουμε τους ήχους και να μορφοποιήσουμε τις λέξεις. Εδώ μπαίνουμε στην διαδικασία, έχουν κοπεί κομμάτι όλα τα εικονίδια ως εικονομάδες, και άλλη ομάδα δίνει μία λέξη, άλλες δύο, άλλες τρεις, και έτσι μορφοποιείται το νόημα. Είναι συνέχεια του δίσκου και τώρα θα μπορέσουμε να μπούμε στην ανάγνωσή του. Ωραία, σας ακούμε. Ναι. Η ανάγνωση είναι από της πρώτης πλευράς αυτής που αναφέρεται στο εργοτάξιο. Την τίν φανάν πιάου, την ατή δι τη ρουρή κύπιν, νοτίν νιάου ζω. Εδώ εγώ θα κάνω και μία σημείωση. Αυτό εκλαμβάνεται και ως τραγούδι και έχει μάλιστα και ρεφρέν. Δηλαδή δεν είναι μία επιστολή και ταυτοχρόνως ένα τραγούδι. Ερίου να τι, διτίν τεριουτή φανάν πιβά,
Νουτίνιαου ζω. Αυτό μου δίνει την πεποίθηση ότι επαναλαμβάνεται ως ρεφρέν και αυτό λέω ότι είναι ένα τραγούδι. Την Διάου πάνω αού Νουτίνιαου. Γεύα, ποιή, σάρι, ρατιδί, γιασάου, ρίου, ταζί. Τενέν, εκλεκτίν, εκλεκτίν, αυτό που σήμερα λέμε αλφα-αλφα, αού, γική φάβας του νηράι. Τέτου, έτη φαγίν. Ραΐζω, ρίου για πατήσω, σαριγεύα. Ταριού να ζει και νέες απαφάζω, που να ράει τετή διβά, τι του ζωκέι. Εδώ μπορούμε να πούμε και κάτι γραμματικό, το οποίο έχει σχέση με το κείμενο και την ποντιακή διάλεκτο. Στο κείμενο έχουμε, ακούγεται ο ήχος του κόπα και του σαμπί, που πλέον έχει χαθεί στον ελληνικό λόγο, σε αυτό που εμείς μιλάμε σήμερα, αλλά υπάρχει ο ήχος του κόπα και του σαμπί ακόμα στον ποντιακό λόγο. Και να προχωρήσουμε στην ερμηνεία της πρώτης πλευράς. Ακριβώς, γιατί έτσι όπως το διαβάσατε δεν κατάλαβε κανένας τίποτα, κύριε Γιάννη. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Φανώ να αποδέχεται ταλάντωση κατασκευάζω. Εκείνη πράγματι, η μηχανικός δηλαδή, ναι, αυτό που είπαμε προηγουμένως, η επιβλέπουσα, δίνει λεπτομέρειες για την κατασκευή του κυπέλου. Στην υγρασία του πλοίου ζω. Όταν ζεις στον άφσταθμο και είσαι πάνω στο πλοίο, προφανώς ζεις σε ένα υγρό περιβάλλον. Διαφωνεί και βάζει πόδι για κάτι. Δηλαδή, αν δεν συμφωνεί με αυτό που οι εργατοτεχνίτες έχουν κάνει, κάνει παρατηρήσεις και τους λέει, κύριε, αυτό πρέπει να το αλλάξετε. Διπλή στήνη για το φανό θήκη να επιβάλλεται μέσα ο φανός. Δηλαδή, φτάσαμε στο να έχει ολοκληρωθεί το πλοίο και είμαστε στη διαδικασία πώς θα το φωτίσουμε για να είναι λειτουργικό και για τους κοπηλάτες και για τους υπεύθυνους του πλοίου. Και εδώ μας λέει ότι κάνει ένα διπλό φανό, τότε ο φανός ήταν με λάδι, προφανώς έγινε μια κατασκευή η οποία αναδέχεται τον κυματισμό, δηλαδή αν το πλοίο κάνει τον οποιοδήποτε κυματισμό, αυτό με ένα μηχανικό σύστημα να είναι ακίνητο για να μην πέφτει και το λάδι. Ταρακουνιέμαι επάνω στο υγρό πλοίο. Το απολαμβάνω, λέει ο υπεύθυνος εργασιών. Αυτή κατασκευάζει, αγωνίζεται και ξεμπροστιάζει τους καλοπερασάκηδες περιφρουρώντας τους και κάνοντάς τους παρατηρήσεις. Εδώ δείχνει ότι από τότε μέχρι σήμερα πάντοτε υπήρχαν και αυτό που λέμε οι πονηροί και οι λουφαδόροι, οι οποίοι προσπαθούσαν εις βάρος των άλλων να παράγουν λιγότερο και εδώ η υπεύθυνη μηχανικός τους βάζει στη θέση τους και μάλιστα τους κάνει και παρατηρήσεις για να δουλέψουν. Καρπό πρώτης ποιότητος για αυτούς υποθέτει να βρει ονειρεμένης φάβας και παραθέτει επιπλέον όταν φάνε στο γεύμα, δηλαδή για να τους ικανοποιήσει τους δίνει περισσότερο από μια μερίδα φαγητό για να είναι ικανοποιημένοι κατά την ώρα του γεύματος. Και λέει αυτός μέσα στο άγχος της καθημερινότητας, βρίσκω ανακούφιση αναλούμενος να την πατήσω και να τη λιώσω και να την ροδίσω στο ψήσιμο, την φάβα εννοεί βέβαια. Και δίπλοκο, δίκορφο κόρπο, αυτό αφορά την υπεύθυνη, αυτή με ένα διπλό τρόπο, δηλαδή με μία πονηρή διαδικασία, προσπαθεί να βρει τρόπο ούτως ώστε να φάνε οι εργατοτεχνίτες, αλλά να μην πληρώσει το αφεντικό, θα λέγαμε, το φαγητό. Δίπλοκο, δίκορφο κόλπο και ούτε από τα δικά σου να ταΐσω, δηλαδή λέει του αφεντικού ότι σήμερα θα φάμε αλλά δεν θα ταΐσουμε από τα δικά σου. Με πηγή την πατρική εξουσία για οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στον χώρο βοή ως εργαζόμενη μέλισσα. Προφανώς αυτή με την παιδεία που έχει θα ήταν η κόρη, η θυγατέρα ή μία συγγενής ή επιλεγμένη από αυτόν και αντλεί από αυτή την εξουσία το δικαίωμα, αλλά το δικαίωμα είναι και υποχρέωση. Βοή ως εργαζόμενη μέλισσα, δηλαδή δουλεύει περισσότερο από όλους. Μάλιστα.
Αυτή την ερμηνεία πώς την κάνατε εσείς, πώς καταλήξατε σε αυτό? Σε αυτήν την ερμηνεία κατέληξα από την ανάγνωση του κειμένου, το οποίο... Την ανάγνωση που μας κάνατε προηγουμένως. Ναι, η ανάγνωση λοιπόν αυτή... Ναι, η ανάγνωση λοιπόν αυτή στα δύο κείμενα έχει 111 λέξεις, από τα οποία τα 42 είναι της ελληνικής γραμματείας, ομηρικά, και τα άλλα κλασικού λόγου, με δωρικές εκφράσεις μέσα, δηλαδή έχουμε όπως το φανάν που είναι δωρικό, γιατί στα ιωνικά είναι φανή, είναι το σημερινό φανάρι. Και οι 69 λέξεις είναι λέξεις του ποντιακού λόγου, τις οποίες κατέχω δια της προφορικής κατάθεσης από τον παππού μου, τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Μάλιστα. Να περάσουμε στη δεύτερη πλευρά. Ναι, να περάσουμε και στη δεύτερη. Η οποία είναι πιο δύσκολη, δυσκολεύει. Η δεύτερη πλευρά, εγώ θα έλεγα ότι είναι πιο εύκολη. Είναι ο ύμνος τον οποίο γράφει ο έπαινος, θα έλεγα, προς την προϊσταμένη μηχανικό. Εδώ αναφέρει πόσα χαρίσματα αλλά και πόσα πράγματα κατέχει αυτή η γυναίκα. Δηλαδή μιλάμε για μια εποχή 4.500 χρόνια πριν και θα έλεγα εγώ ότι η γυναίκα της εποχής εκείνης δεν υστερεί σε τίποτα από τη σημερινή γυναίκα. Αυτό σημαίνει για μένα ότι ο πολιτισμός της εποχής εκείνης ήταν πολύ ανεβασμένος και ίσως είχε και ήταν λίγο αυστηρότερος, περισσότερο αυστηρότερος στις αρχές. Μάλιστα. Ναι, ας προχωρήσουμε λοιπόν στο κείμενο. Κουζού, ζυπά, σιράιτε βαβακέι. Κουζού, τεντανά, τσαπακέι. Κεριακού, ντα κουριουντί. Βαρίουρα τα βακέι, ριακουκέι. Γίγιο, ρίου να ζού χαβαΐ, ριακουκέι. Νασάν, σιράιτε βαβακέι, ριακουκέι. Γίγιο, ρίου να ζού χαβαΐ, φυρί και ναρακέι. Τιτού σιγής τεντά σικέι, τέριακού νερουντεκέι. Νοέβα, κοιτή ντιβά, σατουν βακέι, πιάου αού τη διάου και του ρουγί πακέι. Εδώ αναφέρει τον άνακτα, θα λέγαμε, τον πρώτο ως Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Υπάρχουν τραγούδια στον ποντιακό λόγο που τον πρώτο τον αναφέρουν ως Μπορώ να το πω αυτό, ένα τραγούδι που έφτασε μέχρι εμένα μου δίνει το δικαίωμα αυτό που μέσα αναφέρεται με ένα γράμμα ως είναι ο έγκριτος, ο πρώτος, ο αποδεκτός από όλους. Και η ποντιακή μούσα μέχρι σήμερα το καταθέτει ως εξής. Το ναι, το ναι, το ναι, τον έγκριτον παρακαλώ κοδέσπαινα να παίρμε. Δηλαδή, αυτός που είναι υπεύθυνος, που είναι ο πρώτος μέσα στο σπίτι, τον παρακαλώ να με πάρει η κοδέσπινα, η κοδό μου. Οικονόμου, συγγνώμη. Μάλιστα. Να προχωρήσουμε στη μετάφραση. Στην ερμηνεία. Στην ερμηνεία, ναι. Ναι. Να το λέω και σωστά. Ναι. Η ερμηνεία, λοιπόν. Ναι. Η κοπέλα, ολοκληρωμένα, άρτια, παίζει τον αυλό της και τραγουδάει.
Η κοπέλα ρυθμικά με αλληλουχία χτυπά τις παλάμες της, ανάλογα και τι διακομωδεί. Βαριές εκφράσεις ρίχνει. Φθύρει δια του ακούσματος κοινολογώντας έργα και ημέρες. Είναι αυτό που λέμε σήμερα ξεμπροστιάζει, δηλαδή τα λέει χωρίς ενδιασμούς μπροστά του. Ορθώς, φθύρει χαριτολογώντας επάνω στο τραγούδι. Φθύρει δια του ακούσματος κοινολογώντας έργα και ημέρες. Χαρά της, παίζει τον αυλό της και τραγουδάει. Φθύρει δια του ακούσματος κοινολογώντας έργα και ημέρες. Ορθώς, φθύρει χαριτολογώντας επάνω στο τραγούδι. Τους ανακατεύει από την αρχή του έργου, δεν σιωπά. Πιέζει, σταθμίζει και στιγματίζει ονοματίζοντας αυτά που συχαίνεται καυστικά. Το αντιλαμβάνομαι, τον κοιμόμενο ως απαστράπτουσα κυρία πιέζει με λόγια να ενεργήσει και αυτό τον ταρακουνί και του έγκριτου, του σποδαίου και αποδεκτού από όλους τα συναισθήματα παγώνει και δι' αυτού του τρόπου καίει τα σωθικά της ψυχής του, δηλαδή τον κάνει να μην νιώθει άνετα, με τον δικό της τρόπο ελέγχει ακόμα και αυτό. Πάντως μου κάνει εντύπωση, γιατί βάσει της δικής σας ανάγνωσης έχετε βγάλει και κάποια πολιτισμικά και πολιτιακά συμπεράσματα. Από το κείμενο βγαίνουν και γραμματικά και πολιτιακά και πολιτισμικά συμπεράσματα. Θέλετε να ξεκινήσουμε από τα πολιτισμικά συμπεράσματα. Καταρχάς έχουμε ανθρώπους που κατέχουν τέχνες, δηλαδή ξέρουν να κατεργάζονται το ξύλο, ξέρουν να κατεργάζονται ενδεχομένως και το σίδερο για να κάνουν μοχλούς, αλλά ξέρουν να ναυπηγούν το βασικότερο, δηλαδή έχουν μία επιστημοσύνη. Από την άλλη πλευρά έχουν κώδικες εργασίας, αυτό το οποίο έχει φτάσει και μέχρι σήμερα σε πολλές ομάδες Ελλήνων, ότι αυτός που, στον οποίο δουλεύουμε θεωρούμε υποχρέωσή μας ότι πρέπει να τον ταΐζουμε. Από την άλλη πλευρά δεν επιτρέπει τους τεμπέληδες, τους λουφαδόρους θα λέγαμε σήμερα, να κάθονται, γιατί σου λέει εσείς δεν θα είστε εις βάρος αυτών που δουλεύουν. Δουλεύουν και ναι, και για το λόγο αυτό τους φαίνεται, το λέει το κείμενο, ότι τους επιπλήττει, αλλά το βασικότερο είναι η ίδια η κοπέλα, η οποία έχει μουσική παιδεία, ξέρει να παίζει αυλό, ξέρει να γράφει ποίηση και ξέρει και να τραγουδάει. Η προσωπικότητά της πλέον είναι τέτοια που παίρνει και την ευθύνη και το ρίσκο να κριτικάρει όλα αυτά που αυτή σαν ηθικές αρχές έχει και οι άλλοι δεν τα υλοποιούν. Προφανώς θα είχαν ένα σύστημα τάξης στην απόδοση εργασίας και όταν αυτό διαταράσσεται, αυτή επανέφερε αυτούς που δεν δούλευαν σωστά σε τάξη. Αλλά από την άλλη μεριά έχει το δικαίωμα μέσα από το τραγούδι της, δηλαδή θέλει να πει κάτι, το κάνει τραγούδι και δεν γλιτώνει κανένας. Μέσα από το τραγούδι λέει αυτά που θέλει να πει σε όλους και δεν γλιτώνει ούτε ο έγκριτος, ακόμα και ο πρώτος. Και αυτός κρίνεται. Αυτό δείχνει μια κοινωνία η οποία δεν έχει μεγάλη διάκριση του πρώτου με τον τελευταίο, αφού μπορεί και κρίνεται και ο πρώτος. Επίσης, δεν διακρίνουμε πουθενά ύπαρξη δουλείας. Το κείμενο δεν δείχνει πουθενά, δεν υπονοεί ότι δουλεύουν οι δούλοι και οι υπόλοιποι κάνουν επιστασία. Κύριε Χαμιζίδη, πώς σας αντιμετωπίζει ο περιγυρός σας? Ξέρετε, πολλές φορές παρεξηγούνται τέτοιοι άνθρωποι που έχουν έτσι τη δική τους φιλοσοφία και τη δική τους στάση ζωής. Διαβάζετε σε καθημερινή βάση, μιλάτε πολλές φορές με όρους που δεν είναι αντιληπτοί στον υπόλοιπο κόσμο, γνωρίζετε τόσο πολλά πράγματα σε διάφορες φάσεις και περιόδους της ιστορίας που δεν τα γνωρίζει όλος ο κόσμος. Πώς αντιμετωπίζεστε? Να σου πω,
Πρώτον και κύριον, το 90% των ανθρώπων που συναναστρέφουμε σχεδόν δεν ξέρουν να ασχολούμαι με αυτό. Είμαι ένας κοινός άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Ένα 5% με τους οποίους έχουμε κοινές αναζητήσεις, ανταλλάσσουμε θέσεις, ανταλλάσσουμε απόψεις, καταθέτουμε και αν θέλεις τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσεγγίσουμε κάποια πράγματα. Αυτό γίνεται, θα έλεγα, σε μία ομίγυρη συγκεκριμένων ανθρώπων, γιατί ίσως κάποιος να τους κουράζει και όλα και να νιώθουν άβολα μέσα σε μία παρέα, γιατί όταν κάποιοι ασχολούνται με κάποια πράγματα τα οποία πολλές φορές θα έλεγα δεν τους αγγίζουν και όλα, ίσως να γίνεται και κουραστικό. Το σπουδαίο είναι να μπορείς να υπάρχεις σε όλους τους χώρους, με όλους τους ανθρώπους και κάθε φορά να βρίσκεις, να συζητάς πράγματα κοινού ενδιαφέροντος από τους ανθρώπους που εκείνη τη στιγμή απαρτίζουν την παρέα. Αν η παρέα, κάποιος από την παρέα θελήσει να αγγίξει ένα θέμα και από αυτά θα καταθέσω τις απόψεις μου. Η δεμή συμπεριφέρομαι ως ένας κοινός θνητός, ο οποίος αντιμετωπίζει τα πρόσωπα και τα πράγματα και είμαι ένας από αυτούς, χωρίς δεν θέλω να διαφέρω σε τίποτα. Κύριε Χαμιζίδη, είστε μέλος του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Νομού Κοζάνης, μέλος του τοπικού συλλόγου και ανήκετε και στην Ευξηνολέσχη. Ναι. Τρεις έτσι ιδιότητες, αν μπορούμε να πούμε, που στην κάθε μία μπορείτε να βάλετε και τη δική σας πυρελιά. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη η συμμετοχή σας. Μέχρι τώρα θέλω να είμαι ανώνυμος, δεν έχω, πέραν από κάποιες συζητήσεις που έχουμε κάνει με την Ευξηνολέσχη Κοζάνης, δεν έχω πει κάτι συγκεκριμένο ως κοινοποίηση προς τους άλλους συλλόγους. Είναι κάτι το οποίο το σκέφτομαι, γιατί πρέπει όταν θα κάνεις κάτι να το κάνεις σωστά, και να μην, δεν είμαι άνθρωπος που λέει λόγια, είμαι άνθρωπος των έργων. Οπότε όταν θα έχω κάτι ολοκληρωμένο, τότε θα μπορώ να συζητήσω επ' αυτού το οποίο έχω ολοκληρώσει. Βέβαια μπορώ να πω ότι μέχρι τώρα έχω ολοκληρωμένες συλλογές ποιητικές και ένα ιστορικό δοκίμιο, τα οποία κρίνω ότι ίσως ακόμα δεν ήρθε η ώρα να βγουν προς τα έξω. Κάποια στιγμή θα βγουν όλα μαζί ή ένα-ένα όταν εγώ κρίνω ότι πρέπει να βγουν προς τα έξω. Κατά καιρούς πάντως σας έχει έτσι συλλάβει ο φωτογραφικός φακός και η κάμερα σε διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται, σε ποιητικές βραδιές, με έτσι συνοδεία μουσικής κτλ. Σας αρέσει αυτό? Ναι, το Art Music που έχει κάνει μια μουσική και ποιητική βραδιά, εκεί συμμετείχα ως ποιητής από την καταθέτοντα, λέγοντας τρία ποίηματα από την ανέκδοτη συλλογή μου, αλλά μπορώ να πω και μια, δεν ξέρω αν κάνει, είμαι άμεστος συνεργάτης του Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης, επικουρώ σε ό,τι μου ζητηθεί. Είμαι μέλος του Συμβουλίου του Δέλτα Σίγμα του Γυροκομείου, αλλά και της Τεχνικής Επιτροπής της Μητροπόλεως, όπου προσφέρω αμυστή οτιδήποτε και αν μου ζητηθεί στη Μητρόπολη. Για μένα αυτά είναι στάσεις ζωής, γιατί έχω μάθει ένα μέρος του εαυτού μου να το προσφέρω δωρεάν στην κοινωνία. Ο πατέρας μου δίδαξε το εξής απλό. Το 70% από τη δράση σου, μου έλεγε η γέ μου, να το χρησιμοποιήσεις για να βιοπορήσεις και το 30% να το ανοίξεις και να το αφιερώσεις στην κοινωνία, γιατί τότε υπάρχεις. Εγώ αυτό το έχω κάνει οδηγό και μέσα από αυτόν τον τρόπο υπάρχω. Ναι, θέλω να πείτε το εξής, γιατί δεν τα βγάζετε όλα αυτά στην επιφάνεια, γιατί έτσι προτιμάτε να τα κρατάτε για σας ή για τους λίγους
που θέλετε να τα εμπιστευτείτε. Θα μου πείτε τώρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να τα μάθει ευρύτερα ο κόσμος. Γιατί όμως σας διακατέχει αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, θέλω να ολοκληρώσω στον βαθμό της τελειότητος του συγγράμματος, να προχωρήσω, ήδη έχω προχωρήσει στην ερμηνεία περίπου 25 κειμένων, θέλω να φτάσω σε ένα σεβαστό αριθμό γύρω στα 50 κείμενα, για να μπορώ πλέον με 50 κείμενα και όχι με 3 ή 5 ή 10 να αποδείξω ότι ο ποντιακός λόγος είναι το εργαλείο για να ξεκλειδώσουμε αυτά τα κείμενα. Είστε υπέρμαχος και ως πόντιος, ωραία που έχετε μια έτσι, επιπλέον ευαισθησία, είστε υπέρμαχος της ποντιακής διαλέκτου. Θεωρείτε ότι έχει τη θέση που της αξίζει? Εγώ θα έλεγα ότι την εποχή αυτή η ποντιακή διάλεκτος είναι ένα παραμελημένο φώνημα και δεν σας το κρύβω ότι πριν λίγα χρόνια όποιοι ασχολούνταν με αυτό και εμένα προσωπικά τον ίδιο και μάλιστα άνθρωποι ποντιακής καταγωγής, αυτό είναι το λυπηρό, με χλέβασαν και ως γραφικό ακόμα, λέγοντάς μου ακόμα με αυτά ασχολείσαι εκεί, βρίσκεσαι εκεί. Εγώ εκτιμώ ότι ο άνθρωπος ο οποίος αποκαλύπτεται από τη γλώσσα του και από τις ρίζες του είναι ένα δέντρο το οποίο στο πρώτο φύσημα του αέρα θα πέσει κάτω. Και έχω να καταθέσω ότι αν θέλουμε πλέον να ξαναβρούμε αξίες, να ξαναβρούμε αρχές και σε αυτά που σήμερα μας ταλανίζουν και μας βασανίζουν, ας κοιτάξουμε λίγο πίσω. Πίσω υπάρχει ο παράδεισος και το υπόδειγμα να ξανασταθούμε όρθιοι. Η ελπίδα δεν τελειώνει ποτέ, αλλά πρέπει εμείς, δεν είναι ανάγκη να δούμε τρίτους, ας δούμε τους προγόνους μας. Οι πρόγονοί μας τα έκαναν όλα, τα βρήκαν όλα και τα είπαν όλα. Άρα μπορούμε μελετώντας την ιστορία να βρούμε και τη λύση στο σημερινό μας πρόβλημα. Η επιθυμία σας είναι να ολοκληρωθεί και το ποντιακό λεξικό, όπως μου είπατε και στην αρχή. Πότε βλέπετε να βγαίνει, να εκδίδεται και να κυκλοφορεί, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Πέρα από πίστευα, στα χαρτιά. Πίστευα ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα ολοκληρώσω, θα φτάσω στις 20.000 λέξεις, γιατί οι λέξεις είναι καταγεγραμμένες. Απλά γράφονται πλέον στον υπολογιστή. Δηλαδή η δουλειά έχει γίνει. Μελετώντας όμως το κείμενο αυτό, βρήκα πάλι κάποια καινούργια βιβλία και έτσι βλέπω ότι το συγκεκριμένο λεξικό θα πάει πίσω, γιατί ανακάλυψα ότι ένας κριτικός ερευνητής έχει ένα λεξικό των μινωικών λέξεων. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι ένας, θα έλεγα εγώ, ένας καινούργιος παράδεισος στον οποίο εγώ θα ζήσω, γιατί μέσα από αυτό το λεξικό θα δω την απόλυτη συνάφεια των λέξεων της εποχής εκείνης της μινωικής με την ποντιακή διάλεκτο, γιατί είμαι σίγουρος ότι οι περισσότερες από τις λέξεις εκείνης υπάρχουν μέχρι σήμερα. Παράδειγμα, πραγματευόταν μία λέξη ο άνθρωπος αυτός στο βιβλίο του, την λέξη «τα νέα». Και μάλιστα αυτό έλεγε ότι αναφέρεται σε αυτούς που έκαναν αναθήματα στα ιερά. Μα εμείς την λέξη αυτή την χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα. Τα νέα στον ποντιακό λόγο είναι ο σπόρος των Δημητριακών. Τα νέα λοιπόν ως ανάθημα στα ιερά είναι η ικανή ποσότητα σπόρου να τριφτεί, να γίνει ψηλό ή χοντρό αλεύρι για να μας δώσει ένα χυλό να φάμε μία φορά. Έλεγε η μητέρα μου στη μεγάλη μου αδερφή όταν ήταν περίπου 14 ετών, επειδή το σπίτι ήταν αγροτικό, έλεγε ο κορίτσι μου «Σερομίλτσον έναν τανέαν να εφτάουμε έναν χασίλ». Και το ερμηνεύω. Την έλεγε «Στο χειρόμηλο τρίψε τόσο σπόρο, έναν τανέαν, δηλαδή ικανή ποσότητα ναι. σπόρου, για να κάνουμε έναν χυλό να φάμε». Δηλαδή να κάνουμε μία κατσαρόλα χυλό από αυτόν τον σπόρο να φάμε. Η τανέα λοιπόν
ως όρος που φαίνεται στις αναθηματικές επιγραφές είναι ότι αυτοί κατέθεταν στο ιερό ποσότητα σπόρου για ένα φαγητό. Είναι δηλαδή μία λέξη από το λεξικό αυτό που μου δίνει την πεποίθηση ότι θα βρω και άλλες τέτοιες λέξεις. Πιστεύετε, κύριε Γιάννη, ότι θα έχει ανταπόκριση αυτό το λεξικό? Έτσι όπως μου το περιγράφετε, ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα μόλις μου δώσατε, το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι το ερέθισμα μου το δώσανε συντοπίτες μας νεολαίοι ποντιακής καταγωγής, περίπου 30 ετών, που πλέον είναι παιδιά τρίτης και τέταρτης γενιάς, είναι παιδιά από μεικτούς γάμους, που έχουν λίγη σχέση με την ποντιακή γλώσσα, αλλά τους αρέσει πολύ το ποντιακό τραγούδι και ο ποντιακός χορός. Οπότε κάποιοι από αυτούς παλιότερα μου λέγανε, «Κύριε Γιάννη, εμείς τραγουδάμε, αλλά πολλές φορές δεν ξέρουμε τι λέει». Και κάποιες φορές ερχόντουσαν κάποιοι λιράριδες από αυτούς και μου έλεγαν, «Σε παρακαλούμε, πες μας τι λέει αυτό το τραγούδι, γιατί το τραγουδάμε, αλλά δεν ξέρουμε απόλυτα τι λέει». Αυτά τα παιδιά ήταν η αιτία που με όθησαν. Αυτό που εγώ ως θέση, θα έλεγα, στάση ζωής ήταν να συγκεντρώνω στοιχεία, να προχωρήσω σε αυτό το λεξικό, το οποίο θα αποτελέσει βάση, γιατί πιστεύω ύστερα από αυτό το οποίο έχουμε κοινοποιήσει, η ποντιακή διάλεκτος θα πάρει την θέση της μέσα στους ερευνητές, θα πάρει τη θέση που της αξίζει και θα είναι μία γλώσσα για αυτούς, μια γλώσσα κλειδί για αυτούς που θέλουν να προσεγγίσουν πλέον τη γραμμική Α, τη γραμμική Β και τα αιτεοκριτικά κείμενα. Και εγώ θα έλεγα όχι μόνο αυτά, θα πρόσθετα και κάτι άλλο. Για μένα και ο χεταϊκός πολιτισμός είναι ένας κλόνος του μινωικού, γιατί όταν εκδιώχθηκε ο Σαρπιδόνας και πήγε στη Μικρασία, ο Σαρπιδόνας ήταν ο ένας από τους ένας αδερφός του Μίνωα, μετέφερε τον πολιτισμό και την επιστημοσύνη της Κρήτης στη Μικρασία και από εκεί, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, δεν απαιτώ να το δεχθεί κανένας, αλλά ας το ακούσει, προέκυψε ο χεταϊκός πολιτισμός, γιατί και η ίδια η λέξη χεταίος παραπέμπει στην λέξη εταίος, που ο εταίος είναι αυτός που κατέχει την εταιή. Εταιή είναι αλήθεια. Έτσι, αυτός που λοιπόν που κατέχει την αλήθεια της γνώσης είναι ισχυρός. Από τη στιγμή που η γνώση τον δίνει ισχύ, τον ισχυρό στην ποντι, τον δίνει ρώμη, τον δίνει δύναμη. Γι' αυτό οι ισχυροί της Ανατολής μέχρι σήμερα αποκαλούνται Ρωμαίοι. Δηλαδή αυτό που οι Πόντιοι λένε «εγώ είμαι Ρωμαίος», δεν εννοούν «είμαι Ρωμαίος, έχω σχέση με τη Ρώμη», αλλά «είμαι Ρωμαίος, έχω σχέση, κατάγομαι από τους ισχυρούς της γνώσης». Οι Ρωμαίοι της Ανατολής λοιπόν είναι αυτοί που οι ισχυροί, που η ισχύ τους προέρχεται από τη γνώση που κατήχαν. Και μην ξεχνάμε ότι οι Χεταίοι ήταν αυτοί που χύτευσαν πρώτη σίδερο, αυτοί που έβαψαν πρώτη σίδερο κτλ., που εκτιμώ ότι και αυτό ήταν ένα πολιτισμικό στοιχείο, το οποίο με το Σαρπιδόνα πέρασε, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, πέρασε στη Μικρασία. Εγώ, κύριε Χαμιζίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την συνομιλία που είχαμε, για αυτή την κουβέντα, για τη συμβολή σας στο να ολοκληρωθεί αυτή η εκπομπή. Είμαστε στο ξεκίνημα και αυτής της τηλεοπτικής σεζόν και χαίρομαι πραγματικά, το είχα πει και στην αρχή, όταν μας δεχτήκατε στο σπίτι σας, που σας ανακαλύψαμε εντός εισαγωγικών ή εκτός, γιατί νομίζω φέρνουμε στην επιφάνεια πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Μπορεί ο κόσμος να μην διαβάζει τόσο πολύ, μπορεί να είναι απασχολημένος με τα δικά του προβλήματα κτλ. Νομίζω ότι μέσα από αυτή την εκπομπή δίνουμε τη δυνατότητα στους τηλεθεατές μας που θέλουν να γνωρίσουν το κάτι παραπάνω, και εσείς είστε ένας από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν να πούν κάτι και που έχουν να παραδώσουν κάτι και για τις επόμενες γενιές. Αυτή είναι αίσθηση δική μου. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και θέλω να κλείσουμε μια ευχή από εσάς. Τι εύχεστε σε αυτή την Ελλάδα, στην Ελλάδα του 2015, με τους Έλληνες να τραβούν τα χίλια μύρια και να μην βλέπουν το φως στο τούνελ που λέμε?
Εγώ εύχομαι στην νεολαία μου, έχω κι εγώ δύο γιους οι οποίοι είναι και αυτοί μέσα σε αυτήν την δίνη της απελπισίας, να μην το βάλουν κάτω και να στραφούν πίσω, να αντλήσουν από την ιστορία την προγονική διαδικασίες, να διορθώσουν όλα τα στραβά τα οποία η δικιά μας γενιά δημιούργησε και αφού αποβάλουν αυτά να δημιουργήσουν στερεές βάσεις κατά το πρότυπο, αν θέλεις, της κοπέλας του δίσκου της Φεστού, να βάλουν κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, να σταματήσουμε να είμαστε όχ μωρέ αδερφέ, ας το κάνει άλλος, να ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη του και τότε σίγουρα θα λάμψει το φως έτσι όπως οι δικοί μας πρόγονοι μας το έχουν καταθέσει.